εκπροσωπείτε κόμματα που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε μικρά, όπου οι εκλογικοί αναλυτές και οι δημοσκόποι σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον τα αποκαλούν κόμματα διαμαρτυρίας, ότι μέσω αυτών οι πολίτες εκφράζουν διαμαρτυρία τους. Σχάτως ακούμε από τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, ανάλογα με το χώρο που αυτά ανήκουν, ότι η ψήφος αυτά είναι μια χαμένη ψήφος. Γιατί λοιπόν, το πρώτο ερώτημα είναι γιατί ο πολίτης να επιλέξει να σας ψηφίσει. Εντάξει, νομίζω ότι άχρηστη είναι η ψήφος που πάει στα μνημόνια έτσι σήμερα. Να εξηγήσω δηλαδή τι εννοώ, αν και υπόθηκαν αρκετά πράγματα προηγούμενους συνομολητές. Εντάξει, δεν νομίζω ότι για την εργατική τάξη, την νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα υπάρχει χρήσιμη ψήφος. Έτσι, για όλα αυτά τα κόμματα και είναι πολλά, και η ΟΚΔΕ έχει ένα από τα ελάχιστα ψηφοδέλτια μαζί με κάποιες άλλες δυνάμεις επαναστατικής αριστεράς που δεν εκφράζει τη μνημονιακή πολιτική. Είναι λίγα αυτά τα ψηφοδέλτια στο σύνολο των κομμάτων που υπάρχουν, ή δεν έχει ψηφίσει μνημόνια ή νόμους τους, έτσι, ή δεν έχει πρόσωπο που έχουν εμπλεχθεί στο παρελθόν με αυτά. Έτσι, είτε το πάρουμε από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη που τα έχει ψηφίσει όλα, το ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε το τρίτο και το σημαντικότερο. Ακόμα, το ΠΑΣΟΚ το ίδιο. Ακόμα και το ΚΚΕ που κατέβασε υποψήφιους οι οποίοι είχαν εμπλοκή με τα μνημόνια. Έχει ψηφίσει νόμους όπως είναι αυτό το 600 υπέρ των που δίνανε στους έστολους. Αυτούς δηλαδή που παίρνουν τα λεφτά από την εργατική τάξη για να τη χτυπάνε κιόλας ταυτόχρονα. Έτσι, είτε ακόμα η πλεύση ελευθερίας, ο Βαρουφάκης και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία έχουν εφαρμόσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα μνημόνια. Είναι διάμεση συμφωνία του Τσίπρα και για ένα εξάμηνο. Ο Βαρουφάκης ήταν υπουργός οικονομικών. Πλεύση ελευθερίας είναι πρόεδρος της Βουλής ο Κωνσταντοπούλου. Έτσι, και εφάρμοζαν κανονικά μνημόνια. Έτσι. Οπότε είμαστε μία από τις ελάχιστες δυνάμεις οι οποίοι είναι καθαρές απέναντι σε αυτό. Έτσι, για εμάς, ίσως στις δυνάμεις άκρας και παραστατικής αριστεράς, αυτό θεωρείται αυτονόητο. Αλλά οι μάζες είναι αλήθεια ότι ίσως και να μην το γνωρίζουμε. Έτσι, ότι είναι ελάχιστες αυτές οι δυνάμεις, ελάχιστα αυτά τα ψηφοδέλτια που κατεβαίνουν στις εκλογές και δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που έχει γίνει την τελευταία 15ετία, ας πούμε, που εφαρμόστηκαν τα μνημόνια. Έτσι, τι σημαίνουν τώρα τα μνημόνια και τι σημαίνει πραγματικά άχρηστη ψήφος? Έτσι, είναι ότι παρά το βαρύ και άσχημο αποτέλεσμα που είχαμε στις εκλογές 21 Μάη με την επικράτηση της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, έτσι, εμείς πιστεύουμε και κατεβαίνουμε σε αυτές τις εκλογές για να αναδείξουμε ότι μπορούμε να αποτρέψουμε αυτή την επικράτηση. Θεωρούμε ότι στηρίχθηκε αυτό το αποτέλεσμα σε ένα πολύ μεγάλο ψέμα και σε μια πολύ μεγάλη σύγχυση που υπάρχει στην κοινωνία. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση αυτό που παρουσίασε ο Μητσοτάκης προεκλογικά με αυτό που έκανε την προηγούμενη τετραετία, και θα πω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα, αλλά θα κάνει και την επόμενη τετραετία που θα βγει με ακόμα χειρότερο τρόπο. Έτσι, η πολιτική του Μητσοτάκη ήταν μια πολιτική που στηρίχθηκε επιπτωμάτων κυριολεκτικά για να πλουτίσουν οι πλούσιοι. Θα αναφέρω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα πολύ σύντομα. Είχαμε 40.000 νεκρούς επί πανδημίας και συνεχίζονται ακόμα και σήμερα, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με αυτό. Έτσι, και ταυτόχρονα νομοσχέδια που περνούσε υπέρ των πλουσίων ιδιωτικών κλινικών, αποδυνάμωνε το δημόσιο σύστημα υγείας και συνεχίζει να το κάνει. Και ούτω καθεξής. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, στην οποία έχει συμμετάσχει στέλνοντας εξοπλισμούς και ούτω καθεξής, συμμετέχοντας στις κυρώσεις και στη μεγάλη κρίση που έχει γίνει γύρω από το ενεργειακό ζήτημα. Το βλέπουμε όλοι αυτοί με τους λογαριασμούς σας και ταυτόχρονα, στους λογαριασμούς μας, και ταυτόχρονα βλέπουμε το ίδιο χρονικό διάστημα τιμό το ρόλο του Βαρδιλογιάννη να τριπλασιάζει τα κέρδη στο 2022 σε σχέση με το 2021, εμφανίζοντας 1,7 δις ευρώ. Έτσι. Το ίδιο ισχύει και για τα σούπερ μάρκετ με την ακρίβεια. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ δηλαδή διπλασιάζουν και τριπλασιάζουν τα κέρδη τους. Ποιος συμπληρώνει? Ποιος πληρώνει αυτές τις μνημονιακές πολιτικές, αυτές τις πολιτικές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ? Την πληρώνει ο ελληνικός λαός, με την ακρίβεια, με τις πρώτες ύλες ακόμα δηλαδή που οι επιχειρηματίες που τις έχουν μεταφέρει στο να τις πληρώσει ο ελληνικός λαός, με τη φτώχεια, την ανεργία και ούτω καθεξής. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πέρασε και ένα σωρό μέτρα τα οποία θυμίζανε, είχαν άρωμα, για να το πούμε λίγο πιο ήπια, ήταν χουντικού τύπου. Η απαγόρευση των διαδηλώσεων και το χτύπημα που έκανε η αστυνομία σε αυτές, θρυνώντας και νεκρούς απέναντι σε αυτό. Ο Βασίλης ο Μάγκος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στη διαδήλωση. Τα χτυπήματα που έκανε σε φτωχούς. Βλέπουμε τους παιδοβιαστές να είναι ελεύθεροι
έτσι. Τους δολοφόνους που έχουν δολοφονήσει Ρωμά για 20 ευρώ να είναι και αυτοί ελεύθεροι, ενώ από την άλλη αυτό που ίσχυε και θα ισχύει σε ακόμα χειρότερο τρόπο την επόμενη τετραετία για τη Νέα Δημοκρατία, αυτό που ισχύει δηλαδή είναι ότι όποιος πληρώνει μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, μπορεί να βιάζει, μπορεί να σκοτώνει, μπορεί να κλέβει, μπορεί και να είναι ελεύθερος. Όποιος φτωχός στη μοίρα του, έτσι, θα καταλήξει δολοφονημένος, να σα πει στα δικαστήρια, στις φυλακές και ούτω καθεξής. Έτσι. Αυτή είναι η πολιτική του Μητσοτάκη. Μάλιστα. Και των μνημονίων. Έχετε άλλο ένα λεπτό, δεν ξέρω αν θα το αξιοποιήσετε. Θα το αξιοποιήσω πάρα πολύ σύντομα. Το ίδιο από κοντά και δεν έχει μεγάλες διαφορές και το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Εμείς θέτουμε και ένα θέμα εξουσίας. Εντάξει, ξέρουμε ότι κατεβαίνουμε σε εκλογές. Αν οι εκλογές αλλάζαν τον δρόμο, τον κόσμο θα τις βγάζαν παράνομες. Έτσι θεωρούμε και εμείς ότι κατεβαίνουμε για να προπαγανδίσουμε και να προσπαθήσουμε να ανασυγκροτήσουμε και την αριστερά και την επαναστατική αριστερά μετά το χτύπημα που υπήρχε έτσι, μετά τη μνημονιακή μετάλλαξη και τη δυσφήμιση στην αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, και κυρίως στους αγώνες των εργαζομένων. Έτσι. Αυτή είναι η προπαγάνδησή μας, αυτή είναι η ψήφος των εργαζομένων σε εμάς. Γι' αυτό ζητάμε να ψηφίσουν την ΟΚΔΕ. Έτσι, γι' αυτόν τον λόγο κατά κύριο. Ο κύριος λόγος είναι αυτός. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πούμε και παραπάνω πράγματα. Ωραία. Στη συνέχεια. Τον επόμενο κύκλο συζήτησης, γιατί νομίζω ότι σε αυτόν τον πρώτο κύκλο κάνατε ο καθένας από την πλευρά του και από την οπτική του μια περισσότερο περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί. Θα ήθελα να πάμε και στον κύριο Φουστέρη. Κάπως το ρώτησα πριν, τώρα θα γίνει και πιο συγκεκριμένο. Το αφήνω σε εσάς ελεύθερο, στον καθένα, να ιεραρχίζετε τα τρία κατά τη γνώμη σας σημαντικότερα ζητήματα, πολιτικά ζητήματα για τη χώρα αυτή τη στιγμή και ποιες είναι οι προτάσεις σας συνοπτικά για αυτά. Θα ανακατέψω λίγο την σειρά, ούτως ή άλλως αλφαβητικά απλώς πήγαμε στην πρώτη. Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Κιτσόνη από την ΟΚΔΕ. Τρία είπατε. Να είναι τρία γιατί καταλαβαίνετε ότι θα ξεφύγουμε. Ναι, εντάξει, τα σημαντικότερα ζητήματα που έχει αυτή τη στιγμή όλη η κοινωνία είναι ακρίβεια, έτσι νομίζω και ο πόλεμος σίγουρα είναι αυτά τα δύο, δηλαδή μπορεί να έχουν αρκετές πτυχές. Προφανώς η ακρίβεια αυτή τη στιγμή έχει έρθει έτσι και συνδέεται και το ένα με το άλλο πολύ άμεσα. Λόγω μια κατάσταση πολύ σημαντικής που έχει δημιουργηθεί, είμαστε έτσι βαδίζουμε σε έναν άτυπα προς το παρόν τρίτο γενικευμένο πόλεμο, μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ έτσι, Ανατολής και Δύσης, εννοώ το μέτωπο της Ουκρανίας, το οποίο έτσι, δυστυχώς το επόμενο διάστημα όλα δείχνουν ότι μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα σημεία του πλανήτη. Υπάρχει έκρηξη, μια εκρηκτική κατάσταση που αναδιαστήματα βλέπουμε στην Ταϊβάν, έτσι, σε ένα σχεδιασμό του ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ να περικυκλώσει την Κίνα. Το ζήτημα που είδαμε προσφάτως και στη Σερβία και στο Κόσοβο, έτσι, ακόμα και εδώ με τα ελληνοτουρκικά. Έτσι, αυτό φυσικά χτυπάει και την καθημερινότητα έτσι, των εργαζόμενων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, πέρα από το ότι μπορεί να βρεθούν ανά πάσα στιγμή σε ένα μέτωπο πολέμου, να κινδυνεύουν οι ζωές, να χρειάζεται να πολεμήσουν και τα κέρδη των πλουσίων, γιατί αυτό γίνεται επί της ουσίας. Έτσι, στο διατάφταστο σήμερα, πριν φτάσουμε σε όλα αυτά που ίσως να μην καθυστερούν και πολύ δυστυχώς, έτσι βλέπουμε ότι η ακρίβεια λόγω του πολέμου έχει οξυνθεί, το καλάθι έτσι, του νοικοκυριού που λένε έχει γίνει, οι αυξήσεις στα τρόφιμα είναι πάρα πολύ μεγάλες, ξεπερνούν το 10% έτσι, τα βασικά αγαθά, το ρεύμα, οι λογαριασμοί και ούτω καθεξής, ενώ από την άλλη πλευρά έτσι, οι μισθοί έχουν μείνει καθυλωμένοι, παίρνουν μια ελάχιστη αύξηση, οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία σταθερότητα μέσα στους χώρους δουλειάς. Έτσι, και πλέον εδώ στη χώρα μας δεν έχουμε, ίσως και είναι ελάχιστες οι παραγωγικές δουλειές που έχουμε, να μπορούμε να πούμε ότι παράγουμε κάτι για να επιβιώσει ο πληθυσμός. Και οι κυβερνήσεις οι οποίες χειρίζονται αυτή την κατάσταση δεν είναι απλώς ανίκανες, είναι συμμετέχουν έτσι, και οδηγούν οθούν την κατάσταση αυτή προς τον πόλεμο, προς την ακρίβεια, είπα και προηγουμένως κάποια πράγματα και ούτω καθεξής. Έτσι, για εμάς είναι σημαντικό έτσι, απέναντι σε αυτά τα δύο πολύ κρίσιμα ζητήματα έτσι, να προτάξουμε μπροστά το πρόγραμμά μας, το οποίο δεν μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τις εκλογές, αλλά πρέπει να το προπαγανδίσουμε, χρειάζεται να γίνει μέσα από αγώνες, κινητοποιήσεις, ενισχύσεις σωματείων, επιτροπών αγώνων, έτσι όπως αυτές που γίνανε στα Τέμπη, τους αγανακτισμένους και σε όλες έχουμε συμμετάσχει, όπως έγινε στη Γαλλία πρόσφατα.
έτσι, το οποίο θα χτυπήσει το κακό στη ρίζα του. Έτσι, είναι αυτό που λέμε ότι χρειάζεται μια επανάσταση, μια σοσιαλιστική επανάσταση, και θέλουμε να θέσουμε αυτό το ζήτημα στους εργαζόμενους σαν τη μοναδική λύση. Έτσι. Από τη μια πλευρά έχουμε ένα σίγουρο θάνατο, τα ανέφερα και προηγουμένως, 40.000 νεκρούς η πανδημία εδώ πέρα, για να μην πούμε παγκόσμια. Οι νεκροί στα Τέμπη, οι αυξήσεις των κερδών των πλουσίων πάνω σε αυτά τα πτώματα, και αυτά την επόμενη τετραετία θα οξυνθούν. Από τη μια πλευρά έχουμε το θάνατο, από την άλλη πλευρά έχουμε το δρόμο του αγώνα που είναι ο σοσιαλισμός. Έτσι, μια άλλη κοινωνία, μια επανάσταση, έτσι, μια σοσιαλιστική επανάσταση, η οποία θα έρθει μέσα από μια κυβέρνηση των εργαζομένων, έτσι, για να μπορέσει να σταματήσει τον πόλεμο, να εθνικοποιήσει τα είδη πρώτης ανάγκης, δηλαδή την βαριά βιομηχανία, την ΔΕΗ, τις υπηρεσίες και ούτω καθεξής. Έτσι, υπορεργατικό έλεγχο, υπό τον έλεγχο των εργαζομένων, έτσι, όχι υπό τον έλεγχο ενός κράτους πλουσίων που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, εδώ και δεκαετίες δηλαδή, στην Ελλάδα. Έτσι, θα σταματήσει και τον πόλεμο, έτσι, και αυτή την καταστροφή που έρχεται δηλαδή, έτσι, απαιτώντας να αφοπλιστούν έτσι εδώ πέρα όλες οι βάσεις που υπάρχουν, έτσι, και μας βάζουν σε κίνδυνο, όπως είναι η βάση της Αλεξανδρούπολης, η οποία η ενίσχυσή της προκαλεί, έτσι, και την τουρκική κυβέρνηση, η οποία δεν το έχει και πολύ, έτσι, να ανοίξει και αυτή ένα μέτωπο. Δεν είναι ότι και αυτή είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν προκαλεί, αλλά η δική μας η κυβέρνηση το κάνει διαρκώς, έτσι, με τις πλάτες πάντα του ΝΑΤΟ. Έτσι, ο αφοπλισμός δηλαδή των βάσεων, η εργατική κυβέρνηση και η προσπάθεια, έτσι, να στήσουμε μια άλλη κοινωνία, έτσι, όχι μόνοι μας, φυσικά αυτό σε συμμαχία, έτσι, με άλλες χώρες της Ευρώπης και όλων των κόσμων που κινητοποιούνται, έτσι, για να αλλάξουμε, αν θέλετε, και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, να χτίσουμε τις σοσιαλιστικές Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Έτσι, αλλά αυτά είναι τα δύο κατά τη γνώμη μου. Τώρα, τρίτο, δεν ξέρω αν μπορώ να βρω πιο σημαντικό από αυτά τα δύο για να το αναφέρω. Είναι και η περιβαλλοντική καταστροφή, σαν, έτσι, φυσικά επόμενο και του πολέμου. Ξύνεται αυτό το πράγμα δηλαδή διαρκώς και φέρνει και φυσικές καταστροφές. Πόσο μάλλον αν έχουμε και τα πυρηνικά, τα οποία μπορούν να πάσα στιγμή να μπουν στη μέση. Περιβαλλοντική καταστροφή και ίσως και καταστροφή της ανθρωπότητας. Οπότε στην κυριολεξία οδηγούμαστε προς ένα θάνατο. Έτσι, αλλά υπάρχει άλλος δρόμος, έτσι, και η ψήφος του Μητσοτάκη, αν θέλετε, είναι και λίγο αντιφατική που πήρε σε αυτές τις εκλογές. Έτσι, δεν είναι ότι μπορεί και να κυριαρχήσει πλήρως. Πριν δύο μήνες θυμόμαστε ότι εκατοντάδες χιλιάδες βρισκόντουσαν στο δρόμο με αφορμή τη δολοφονία Σαντέπη και φωνάζανε ενάντια στο Μητσοτάκη, δεν θέλω να πω τι, φωνάζανε να πέσει η κυβέρνηση αυτή, κάτι το οποίο μπορεί να ξαναγίνει. Έτσι, είναι τέτοια η κατάσταση που μπορεί σε δύο ή τρεις μήνες, με μια πάλι τέτοιου είδους δυστυχώς αφορμή, έτσι, μπορεί να τους ξαναβγάλει στον δρόμο κατά εκατοντάδες χιλιάδες και να το ρίξουν. Το ίδιο έπαθε και ο Μακρόν περίπου, ή στην ίδια κατάσταση βρίσκεται. Στο μέσο πολίτη. Σας ευχαριστώ. Πάμε τα κόμματα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς εισπράττονται ως σχηματισμοί με ανεπαίσθητα διαφορετικές αποχρώσεις στις πολιτικές τους θέσεις. Και η ερώτηση είναι ποιες είναι οι αγεφύρωτες ιδεολογικές διαφορές που δεν επιτρέπουν κάποιες συμπράξεις, συνεργασίες, όχι ευκαιριακά, δηλαδή κάποια στιγμή που έχει εκλογές να κάνουν μια σύμπραξη, αλλά να γίνει μια ευρύτερη συμμαχία που ενδεχομένως αυτό θα σημάνει και όχι εκπτώσεις από τις θέσεις σας, αλλά να έρθετε πιο κοντά. Αναφέρομαι στους τέσσερις εκπροσώπους που είναι εδώ. Ναι, εγώ νόμιζα θα μας ρωτήσει για το πρόγραμμά μας, να πούμε μια ευκολία. Το πρόγραμμα σας ρώτησα πριν. Περίπου, πλάκα κάνω, έτσι, να πούμε με μια ευκολία ότι ζητάμε και εμείς μονομερή διαγραφή του χρέους από τα κοιτάπια των Ευρωπαίων και ούτω καθεξής. Έτσι, τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα που θέλετε, το οποίο έχει ένα βάθος. Έτσι, δεν θα προλάβουμε να πούμε και πολλά πράγματα σε αυτόν τον χρόνο που μας απομένει, αλλά κάποια σημαντικά σημεία νομίζω ότι μπορούμε να τα θίξουμε. Έτσι, καταρχάς, μην λέμε με τόση ευκολία, δεν το λέω έτσι να είναι αντίθετο σε κάποιον, ότι υπάρχει ένας έντονος κατακρεματισμός της αριστεράς, πόσο μάλλον της άκρας αριστεράς. Τέσσερα είναι τα ψηφοδέλτια της άκρας αριστεράς και τα έχετε εδώ. Άλλο ψηφοδέλτιο της άκρας αριστεράς δεν υπάρχει. Από τα δεξιά, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνετε τρεις-τέσσερις εκπομπές για να τα μαζέψετε. Έτσι, προφανώς εμείς επιδιώκουμε σαν ΟΚΔΕ την ενότητα
στο δρόμο όπως υπόθηκε για προηγούμενους συντρόφους, με όλες τις πολιτικές δυνάμεις που έχουν αναφορά στους εργαζόμενους, έτσι. Και ακόμα και το κίνημα φτωχών, παραδείγματος χάρη, σε μια διαδήλωση μπορούμε να συμπράξουμε, δεν το λέω μειωτικά, έτσι, ότι έχει αναφορά στους φτωχούς και στους εργαζόμενους. Δεν χρειάζεται να είσαι κομμουνιστής για να γίνει αυτός ο δρόμος. Έτσι, με σωματεία, με όλες τις δυνάμεις. Το εκλογικό κατέβασμα έχει μια διαφοροποίηση όμως, έτσι, που θέλουμε να αναδείξουμε και τις διαφορές που υπάρχουν. Έτσι, καταρχάς, εμείς σαν ΟΚΔΕ έχουμε αναφορές στον επαναστατικό μαρξισμό, είμαστε τροτσκιστές. Έτσι, από το 1926 εδώ στην Ελλάδα. Πάμε στο περίπου, ιστορικό διχασμό. Ναι. Έχουμε σπάσει από, έχουμε διαφωνήσει από τα καθεστώτα που δημιουργήθηκαν στη Σοβιετική Ένωση και τη γραμμή που ακολούθησαν, έτσι, όλα τα ΚΚΚ. Έχουμε φύγει, μας έχουν διαγράψει από εκεί, έτσι, και προσπαθήσαμε να περασπιστούμε τις αρχές της εργατικής δημοκρατίας, έτσι, και με αίμα ακόμα, έτσι, και της Οκτωβριανής Επανάστασης, έτσι. Αλλά αυτό δεν είναι και κάτι το οποίο, έτσι, μπορεί κάποιος μια ευκολία να πει ότι καλά, τι έγινε πριν από 100 χρόνια. Είναι ένα ζήτημα ουσίας. Έτσι. Επί της ουσίας, εμείς έτσι δίνουμε μια βαρύτητα και πάντα δύναμη να προσπαθήσουμε να ενώσουμε την εργατική τάξη κατά κύριο λόγο. Έτσι. Και αυτό είναι που θα λύσει και τα υπόλοιπα ζητήματα, την ενότητα και της αριστεράς και της άκρας αριστεράς. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να μπούμε μέσα σε σωματεία, χώρους δουλειάς. Να ενοποιήσουμε όλους αυτούς οι οποίοι είναι φτωχοί, εργαζόμενοι, μπορεί να ψηφίζουν οτιδήποτε, από άκρα αριστερά μέχρι δεξιά. Έτσι, να τους οργανώσουμε και να τους δώσουμε ένα μεταβατικό πρόγραμμα, αυτό που περίπου ανέφερα κάποιες πτυχές τους στις προηγούμενες τοποθετήσεις, έτσι, για να δορθεί η λύση απέναντι στον καπιταλισμό, στη σοσιαλιστική επανάσταση. Έτσι. Άλλες δυνάμεις, παραδείγματος χάρη από συντρόφους που βρίσκονται και εδώ, θα δοθεί και ο λόγος τους ίδιους εκεί από την Ανταρσία, έτσι, δεν είναι ότι το κάνουν αυτό, έτσι, με μία προτεραιότητα. Έτσι, ίσως η προτεραιότητά τους είναι εκεί να ενώσουν δυνάμεις άκρας αριστεράς. Έτσι, το οποίο βλέπουμε ότι, εντάξει, δεν είναι το ίδιο, αλλά όσες δυνάμεις άκρας αριστεράς προσπαθήσαν να ενωθούν στο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκαν, ή το ίδιο το σημείο της ανταρσίας, το εγχείρημα της ανταρσίας, το είδαμε παραδείγματος χάρη, έτσι, να αδυνατίζει από πλευράς οργανώσεων, κάποια κομμάτια της βρεθήκανε στο Μέρα 25, κάποια άλλα στηρίξανε ΚΚΕ, κάποια άλλα κομμάτια τις συνομιλούσαν με τις δυνάμεις της ΛΑΕ και ούτω καθεξής, έτσι, τα οποία εμείς δεν θέλουμε να τα κάνουμε μια ευκολία. Θέλουμε να δοκιμαστεί κατά κύριο λόγο η σχέση μας μέσα στον δρόμο και στους αγώνες, μέσα σε σωματεία, έτσι, και να προσανατολιστούμε στην αυτόνομη οικοδόμηση του κινήματος, έτσι, μακριά από τις πολιτικές κυρίως των μνημονιακών κομμάτων. Σε όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να συμμαχήσουμε με όλους, έτσι, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τα μνημονιακά κόμματα, έτσι. Αντίστοιχα, δηλαδή, στα σωματεία εννοώ τις δυνάμεις της Πάσχη, του ΠΑΜΕ, έτσι, της ΔΑΚΕ και ούτω καθεξής, έτσι, αυτοί που είναι και υπεύθυνοι. Έτσι, στις εκλογές επιχειρούμε ένα αυτόνομο κατέβασμα για να αναδείξουμε και αυτή την πτυχή, έτσι, στις δυνάμεις κυρίως άκρας αριστεράς που ή στον κόσμο που απευθύνεται στην άκρα αριστερά. Στηρίζουμε, ψηφίζουμε ΟΚΔΕ για να πληρώσουν οι πλούσιοι, για να θέσουμε το θέμα εξουσίας για μια κυβέρνηση εργαζομένων, και πολύ σύντομα να πούμε ότι την τελευταία τετραετία σαν ΟΚΔΕ συμμετείχαμε σε όλους τους αγώνες εργατικής τάξης και προσπαθήσαμε να τους οργανώσουμε, είτε αφορά την έκρηξη της Νέας Σμύρνης, είτε τις κινητοποίησεις που γίνανε ενάντια στον πόλεμο και στήσαμε και μια πρωτοβουλία 11 οργανώσεων που συμμετείχαν εκεί, είτε κατά των ιδιωτικοποιήσεων στα ΤΕΜΠΗ. Έτσι, ψηφίζουμε, στηρίζουμε ΟΚΔΕ για να μαζικοποιήσουμε αυτούς τους αγώνες για να χτίσουμε μια κυβέρνηση των εργαζομένων.